Γιατί το θέλεις το πρωτικό στο σούπερ μάρκετ! Ελέω! Έχω το εγγύλι! Ένα τόνο ρίο μάρε! Πώς θα το κουβαλήσω! Πώς θα το κουβαλήσω! Ήθελα να ξέρω πώς τη βουλάζει το κουμπί.
Τι σοβαρά μιλάω. Εμένα μ' άρεσε. Μ' άρεσε η γυναίκα του το Χατζόπουλο αυτή η κυρία. Η αξιοπρεπέστατη, η ευγενέστατη. Πήγαινε στο Ζολότα και έπαιρνε χρυσά. Έπαιρνε χρυσά. Έπαιρνε χρυσά. Έπαιρνε χρυσά. Έπαιρνε χρυσά. Τώρα θα πάρει το μπούτσο. Θα τον επιχρυσώσει κιόλας για να έχει μια αξία, κατάλαβε. Το κάνει 18 καρατίο. Αλλά αυτό που μου το δίνει περισσότερο είναι που ο Βενιζέλος πήρε την πολυθρόνα του Γιώργου. Μα είναι δυνατόν ο Βενιζέλος να πάρει την πολυθρόνα του Γιωργάκη. Ο Βενιζέ, μα τι ζωή είναι αυτό. Αυτός ανήκει στην κατηγορία των χοντρομαλακοκαυλοειδών, ρε παιδί μου. Το χοντρομαλακοκαυλοειδών, ρε παιδάκι μου. Τέτοια ιστορία είναι. Το φαντάζεσαι το Βενιζέλο έτσι και κάτσει στην πολυθρόνα. Δεν θα ξεκολλάει με τίποτα. Θα βλέπουμε έναν κόλο να προχωράει με μια καρέκλα. Και ύστερα λένε το ότι φταίει ο Γεωργάκης στο διάλο. Το λένε μαλάκα. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Ε. Είναι δυνατόν. Είναι μαλάκα. Ναι. Μη σου γάμι τώρα μην κάνω πέρα. Ας στο διάλο να βάζει με τον Γιώργο. Να ανέβω πάνω και σου. Κοίτα μωρί εδώ. Κοίτα, κοίτα. Είναι νεογέννητο ακόμα. Ο Γιώργος έχει μυαλό, ρε. Και μυαλό πολύτιμο. Γι' αυτό δεν το κουβαλάει μαζί. Μαλάκας είναι να το χάσει. Δηλαδή, αλλά από εκεί πέρα. Ο Γιώργος είναι ο μόνος πρωθυπουργός στον κόσμο που του δώσανε βραβείο στη Γερμανία. Στη Γερμανία του δώσαν βραβείο. Δεν ξέρω αν το είδατε στην τηλεόραση. Δώσαν βραβείο γιατί είναι ο μόνος πρωθυπουργός στον κόσμο που κατάφερε να γαμίσει 10 εκατομμύρια Έλληνες, ρε! 10 εκατομμύρια Έλληνες! Καλιά να πω τι! Εγώ ακόμα πονάω! Ναι, γιατί είμαι αδύνατος και σφιχτός! Γι' αυτό πονάω! Καταλάβατε. Αλλά αυτός ο πόνος δεν είναι από τον Γιώργο, είναι από τους Ευρωπαίους. Γι' αυτό θέλω να πω στους Ευρωπαίους, δεν θα πεθάνουμε ποτέ, κουφάλες Ευρωπαίοι. Δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Έλα από εκεί πέρα. Ελάτε κυρίες και κύριοι να το πούμε όλοι μαζί να μας ακούσουν, έτσι. Δεν θα πεθάνουμε ποτέ, κουφάλες, μόνος μου το λέω. Για να συγκεντρωθούμε, σας παρακαλώ κύριε. Συγκεντρωθούμε όλοι μαζί να το πούμε, έτσι, όλοι μαζί να το πούμε, μια φωνή, έτσι. Με το 1, 2, 3 που θα πω, εντάξει και γεια. Λοιπόν, να το πούμε όλοι μαζί. Λοιπόν, με το 1, 2, 3 είναι απλό, δεν θα πεθάνουμε ποτέ κουφάλι σε Ευρωπαίοι. 1, 2, 3. Δεν θα πεθάνουμε ποτέ κουφάλες Ευρωπαίοι. Έτσι όπως το είπαμε διευκόντων εκεί. Είναι μόνος ο Χριστός, δώσε μέσο και σώσε νομάς. Αυτό θέλει δύναμη ρε παιδιά. Αρχιμηνιά και αρχιχρόνια, ψήνε μου δέντρο λιβάνια. Θα μου πείτε γιατί λέω καλοκαιριάτικα τα κάλαντα. Γιατί μέχρι το χειμώνα κυρίες και κύριοι ποιος ζει ποιος πεθαίνει. Ποιος ζει ποιος πεθαίνει μέχρι το χειμώνα. Έχουμε και τον Γιώργο που έλεγε λεφτά υπάρχουν, λεφτά υπάρχουν, λεφτά υπάρχουν και στο τέλος βγήκε και μας λέει προσέξτε Έλληνες, θα πτωχεύσετε γιατί ρε Γιώργο πότε μας είχατε πλούσιους που θα πτωχεύσουμε τώρα ρε Γιώργο, πότε μας είχατε πλούσιους ρε που θα πτωχεύσουμε τώρα ρε. Και θυμάμαι που βγήκε με την κούφτα σύγκρατα τσιμισμίου, δεν
βγήκε με την κούφτα έτσι και έλεγε δώστε και σώστε, δώστε και σώστε, και εκείνη την ώρα τον πλησιάζει ένας ολόκληρος κόσμος και του λέει ρε Γιώργο, αν είναι να σώσουμε την Ελλάδα, να σου δώσουμε όλο μας το μισθό ρε Γιώργο. Αν είναι να σώσουμε την Ελλάδα, να σου δώσουμε όλο μας το μισθό ρε Γιώργο. Μα όλο μας το μισθό να σου... Δεν χειροκροτάνε εδώ. Είναι μαλακία ρε παιδί. Είναι λάθος timing. Θα σας πω εγώ που χειροκροτάνε. Αν να σώσουμε την Ελλάδα του λένε, ας σου δώσουμε όλο μας το μισθό. Μπράβο ρε παιδιά τους λέει. Με συγκινείτε. Τι δουλειά κάνετε. Άνεργοι είμαστε μαλάκα. Εδώ χειροκροτάνε. Εδώ χειροκροτάνε. Θυμάμαι πήγε και ένας πιτσιρίκος και του λέει θείος Γιώργος, εμένα μπαμπάς μου είπε να σου πω ότι οι τσέπες μας τεγνώσανε και ξύνουμε τον πάτο. Αυτό μονάχα έμεινε, αν θες Γιωργάκη φάτο, αν θες Γιωργάκη φάτο. Τι να πει το παιδάκι, και ύστερα έχουμε τον Βενιζέλο να μας λέει γιατί απεργούν οι απεργοί. Άκου ερώτηση, γιατί απεργούν οι απεργοί. Τι νομίζουν ότι κάνουν αυτοί οι απεργοί που απεργούν κυρίες και κύριοι, ότι κάθονται σπίτι τους να δούνε τσόντα. Βενιζέλε, αν δεν πεινάσεις, δεν κατεβαίνεις στους δρόμους. Αν δεν πεινάσεις, Βενιζέλε, δεν κατεβαίνεις στους δρόμους. Και όταν αισθάνεσαι, και όταν αισθάνεσαι σαν μύγα που τη διώχνουν, που τη διώχνουν από παντού, και ο κάθε υπουργός στα παίρνει από τα πρόστιμα, όλος υπουργός θα παίρνει από τα τέλη κυκλοφορίας. Όλος υπουργός σου κλείνει. Σου κλείνει το μαγαζί επειδή δεν είχες να πληρώσεις τις έκτακτες τις φορές. Και όλος υπουργός σου βάζει φόρους. Φόρους για ένα καλύβι που έχεις. Και όλος υπουργός σου παίρνει το σπίτι επειδή δεν είχες να πληρώσεις την εφορία. Τότε τα παίρνεις στο κρανίο, κατεβαίνεις στους δρόμους και φωνάζεις γαμώ τα υπουργεία σας ρε πούστιδες, γαμώ τα υπουργεία σας ρε κερατάδες, που να χαθείτε βρωμόσκυλα, ευρωμόσκυλα. Και ύστερα μας λέει να κάνουμε ο Βενιζέλος και άλλες θυσίες. Εγώ ήξερα τη θυσία του Αβραάμ. Τώρα υπάρχει και η θυσία του Έλληνα του Μαλακάμ. Ναι, μας λέει να ακολουθήσουμε και άλλες θυσίες. Να ακολουθήσουμε, λέει, τις οδηγίες, λέει, των Γερμανών. Όχι ρε Έλληνες, αντισταθείτε ρε Έλληνες, αντισταθείτε. Και αν έρθουν εδώ στο Ναύπλιο οι Γερμανίδες τουρίστριες για διακοπές, μη τις γαμίσει κανείς. Αγάπητες να μείνουν οι πουτάνες, να γυρίσουν πίσω την πατρίδα τους. Μόνο τις δικές μας, ρε. Τώρα που είπα για Γερμανία, είδα τη Μέργκελ στον ύπνο μου. Ήταν στη θάλασσα και φόρεγε στρινγκ. Και εγώ ήμουν ξαπλωμένος στην αμμουδιά και έκανα λιοθεραπεία. Απλώς όλο αυτό το κορμί μου κάτω. Δεν θέλω μαλακίες. Απλώσει το κορμί μου και έκανα λιοθεραπεία. Και μόλις κυρίες και κύριοι είδε αυτό. Αυτό. Το οριχάλκινο κόρμα. Επαναλαμβάνω. Μόλις είδε αυτό το καλλίγραμμο κόρμα. Μέθελ. Ναι, με έθελε ερωτικά. Και έρχεται, ξαπλώνει δίπλα μου, περνάει το χέρι της κάτω από την άμμο και το φέρνει εδώ και έψαχνε. Έψαχνε, ναι, ακριβώς, έψαχνε. Αλλά γιατί είχα βγει από τη θάλασσα που ήταν παγωμένη και μου είχε σουφρώσει, άντε. Εσένα χοντρέλα σου συμφρώνει.
και ζουβρός. Και βρίσκει την άκρη και για να τη φέρει σε στήξη, γιατί ήθελε να έρθουμε σε γονιμοποίηση, τη έλεγε ερωτικά τραγούδια. Τη έλεγε «Ξύπνα μικρό μου κι άκουσε κάποιο μινόρε της αυγής, για σένα ναι, είναι γραμμένο». Αλλά και να πουλήσεις πόσο θα πιάσεις, εγώ πήγα την πόρσα στη Μάντρα να την πουλήσω. Την πουλάω τους λέω, την αγοράζουμε μου λένε, μάλιστα. Πόσα μας δίνεις για να μου πάρουνε την πόρσα, και λένε λεφτά. Μετά από σκληρό παζάρι εγώ, κατάφερα να πάρω ένα παπάκι. Παπάκι! Και να είσαι ευχαριστημένη με το παπάκι. Το παπάκι πάει στην ποταμιά, η πόρσα που να πάει χωρίς βενζίνη. Κατά που λες βρε Μάντο, άντε πάμε. Έχω κυρίσει να με πας κάπου Κυρίλε, να πάμε Κινέζι. Τι θα πάμε. Εντάξει, πάμε. Πώς θα το φας το κινέζικο έτσι. 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 Είσαι τρελή. Την τελευταία φορά που σε βγήκα στο κινέζικο και ήρθε ο λογαριασμός και είπα δεν πληρώνω, δεν πληρώνω, αυτή τι μου είπανε. Δεν γλιτώνεις, δεν γλιτώνεις. Με κυνηγούσε όλη China Town. Αυτή παράνε, δεν αστειεύονται. Μα είναι δυνατόν κυρίες και κύριοι μια κούπα ρύζι και ένα ομό ψάρι 258 ευρώ. Και να σε βάζουμε το ζόρι να το τρως με τα ξυλάκια. Πάθανε τα χέρια μου αγκύλωση. Έχεις φάει Κινέζο. Για φάει πήγαμε στο ορθοπαιδικό καταλήξαμε. Αυτό δεν ήταν φάει, ήταν Κινέζικο μαρτύριο. Ε, πώς δεν το κάνουμε βρε, μα αυτό το διαφορετικό πληρώνεται. Αν πληρώνεται λέει, ακριβά. Και εμείς θέλαμε κάτι διαφορετικό πριν δύο χρόνια και τι κάναμε. Ψηφίσαμε. Ναι. Τι ψηφίσαμε. Εγώ Γιωργάκη. Εσύ και όλη η Ελλάδα και το πληρώσαμε ακριβά, πολύ ακριβά, ε! Και ακόμα το πληρώνουμε. Αμα δεν ξέχασα να σου πω. Πες. Βρήκα μια τσάντα από δέρμα κροκόδιλο, ευκαιρία, ε! 650 ευρώ θα μου την πάρεις. Τέσσερις, μία για κάθε εποχή. Πότε. Κοίταξε να δεις, βάζει το σχεδιασμό της Τρόικας. Το 2013 οι ρυθμοί ανάπτυξης θα ανέβουν κατά 0,4%. Τώρα το 2015 βάσει των υπολογισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης το επιτόκιο δανεισμού θα πέσει κατά μία μονάδα. Το 2020 θα πέσουν και τα spreads και έτσι το 2060 θα βγούμε με ψηλά το κεφάλι για δανεισμό στις αγορές. Και το 2080 θα πάρεις... Τι θα πάρω? Τη Τρόικα στο μακρύτερο θα πάρεις. Μα εδώ, με δουλεύεις. Εγώ να δουλεύω... Τη μοναδική μου αγάπη. Άλλοι μας δουλεύουνε! Μα αν το φεύγω! Πού πας! Θα πάω για ψωμί στο Κολονάκι με τον κύριο Βρασίβουλο! Με ποιον! Με τον κύριο Βρασίβουλο! Αυτός μιλάει, είναι 95! 95 αλλά δεν λέει! Το λέει τι λέει! Το πορτοφόλι του! Μιλάνε τα πορτοφόλια και τι λένε! Για να τα μάθεις και τώρα που την κόψω είναι πάλι μεγάλη γυναίκη! Τι έχει μεγάλη παιδάκι, δεν καταλαβαίνω τι εννοείς. Τι σύνταξη, αδελιά. Όση την έχει. Τόση. Για να τα κι άποψα. Ο Ιησούς Κιούδας έχω καταλάβει τη ζωή μου το παιχνίδι. Έχω καταλάβει τη ζωή μου. Ξημερώματα στο
στον δρόμο ρίχνω μπετόνια. Πιάνω τον εαυτό μου και χάνω το μυαλό μου. Έξω φυσάει αέρας κι όμως μέσα μου, μέσα σ' αυτό το σπίτι πρίγκιπεσσα μου. Το φως σου και το φως χορεύουν γύρω μας, απίστευτος ο κόσμος κι ο χαρακτήρας μας. Έλα, ναι. Αυτό ένα τραγούδι θα κυκλοφορεί σύντομα που αφορά τους καλλιτέχνες και την κρίση. Φαντάζομαι ότι το δεύτερο μας ενδιαφέρει όλους. Πάμε μέσα. Σε εποχές τραγικές καλλιτέχνης δηλώνεις και κλαις. Η σκληρή ερημιά παλαμάκια για σένα χτυπά. Δεν μπορείς εδώ πια να πετάς με κομμένα φτερά. Είναι η τέχνη σκληρή, τραγουδάς με σπασμένη φωνή. Ηθοποιός σημαίνει φως, νερό τηλέφωνο κομμένο, της πίκρας θαυματοποιός σε ένα ρόλο απελπισμένο. Ηθοποιός σημαίνει φως, θεός συνάμα εθνικός, φιλοφρονήσεις και φιλιά, χαμόγελα στα βιαστικά, ζύουν τα πόδα ξαφνικά και μια τεράστια μοναξιά. Ευχαριστώ πολύ, κάθε καλά, καλό υπόλοιπο καλοκαίρι, σας ευχαριστούμε. Έλα τα σούλα! Έλα τα σούλα, πού είσαι κυρία Μουνιά μου? Πού είσαι, στο Μαντρί? Με τα σούλα, τι κάνεις στο Μαντρί? Ή έστε τα τέρπε του δράγου. Με τα σούλα, πόσες φορές σου έχω πει ότι δεν θέλω να τρας αναρσενικά, ζηλεύω. Απ' τα σούλα, έλα το βράδυ στη Στρούγκα να κάνουμε... Να κάνουμε Στρούγκα by night πάνω στο γάιδαρο. Με παντούλα μα τσιμπημένους μένουν οι γιαγιά. Άρη Τασούλα, πού είσαι να σου δείξω πως application έχω. Να σου δείξω τι σαμπάρες, να σου κάνω καλές κάρες. Να σου δείξω. Άρη Τασούλα! Αυτό λέει το πού είναι Τασούλα! Κίτσα! Κίτσαν, πού είσαι? Πού είναι Τασούλα? Πού έλα? Εδώ είμαι εγώ. Εσύ πού είσαι? Πού είναι Τασούλα? Εγώ είμαι εδώ. Εσύ είσαι εκεί. Όχι, εγώ είμαι εκεί. Εσύ είσαι... Κούπερ. Ρε Τασούλα, με πάνιψες. Εγώ είμαι εδώ, αλλά δεν σε γλυκώ. Εσύ είσαι εκεί, εγώ είμαι εδώ, εσύ είσαι εκεί και πέρα από το εκεί δεν μπορώ να σε βρω και έτσι. Ωρε σταυρόλεξο που μου πει η Τασούλα μου τώρα, που είναι αυτή και που είμαι εγώ τώρα, αγάπησε. Με Τασούλα, πού είσαι και δεν σε βλέπω. Έλα ναι, που είπε εσύ που είπε, δεν θα μοιάζει. Ας το διάνο που είσαι, ας το διάνο.
magic. Τι! Γιατί είσαι τόσο σκληρή μασία. Έτσι είμαι με τους άντρες. Πουλ μουρ. Τι σημαίνει αυτό. Πουλάω μουρι. Και τα φάτσα σαν αρχαίο αγγίου είναι. Και τα προφίλ και τα αμφάς. Το βλέπεις το αμφάς. Τι τυράς. Τράω, τράω. Τυρί τώρα λέει, τι λέει. Τυράω, βλέπω, τυράω. Α, τυράω. Και το βλέπεις το αμφάς του. Το άλλο αμφάς το βλέπεις. Ένα τι να σηκάνω εγώ. Αλλά, ξέρεις κάτι. Μοιάζεις με καμιά. Ε. Μοιάζεις με καμιά. Και ξέρεις βρε πως. Με ποια μοιάζω. Και ξέρεις με ποια μοιάζω βρε. Με τη Μούνικα Μπελούτσι. Τον άλλο πετραλώνουν και τον κάτω πετραλώνουν. Μη, τι με πέρασες. Μόνο Μούτσι. Μπελούτσι. Μπελούτσι Μούτσι. Να μου δοθείς τα σύνα. Και να μου δοθείς. Σου τι. Να μου δοθείς. Κόμπλε. Είσαι μαλάκας. Γιατί πες. Είναι δυνατόν. Γιατί. Γιατί ρε, σε είπα να έρθεις να με πάρεις με το τρακτέρ. Και εσύ ήρθες με το γάιδαρο ρε. Και να σε δίνω το κουρδαβαλιώνεις. Δεν μας βρήκε με GPS. Μας βρήκε με GPS γαϊδάρο. Τα σούλα μου τα μιλάς έτσι, μη φτιάχνεις, φτιάξιμη, φτιάξιμη, φτιάξιμη. Φοράω άρωμα, το καλύτερο άρωμα που υπάρχει. Πώς του λέμε. Ε. Πώς του λέμε. Με τζίθρα. Κοίταξε, έφαγα με τζίθρα από το τουαλέτ. Είναι με τζίθρα από το τουαλέτ. Δηλαδή έφαγα με τζίθρα, με έπιασε κόψιμο, μπήκα στην τουαλέτ και την έκανα όλη χυσμένη. Πόρτες, παράθυρα, λεκάνες. Δηλαδή αφού δεν μπόρεσε να πω γλίστρα. Κατάλαβες. Γλίστρα, γεια σου. Ναι, γλίστρα. Ό,τι και να μου πεις θα σου λάνε. Ναι, ό,τι και να μου πεις εγώ άλλο. Παπα, μην κάνεις έτσι. Μην κάνεις έτσι. Μην τρέχεις το κεφάλι σου. Γύρνα. Και να γυρίσω. Γύρνα κατά. Από πού θες να γυρίσω. Από εκεί δεξά, δεξά. Δεξά. Ποιο είναι το δεξί. Αυτό είναι το δεξί. Δεξί, αν έκανε από εδώ. Συμπέρου! Παναγία, αχ Χριστέ. Έλα βρε, βάλ το λίγο πιο αριστερά. Πιο αριστερά βρε, μαλάκα και κάνε το δάχτυλο έτσι κάνε. Όχι τόσο δυνατά βρε, που ναω, στο διάλο. Και θες να με κάνεις βρε, ρεζίλη στο χωριό, να με βγάλει πρωτοσέλιδο, Ισπρέσο! Τασούλα μου, πάμε στην πλατεία να σε κυράσουν ένα καπουτσινό. Ποτέ. Γιατί. Μαζές. Δεν θα έρθω ποτέ για καπουτσίνο. Γιατί την άλλη φορά με πήγες για καπουτσίνο και με πήγες μέσα στο κουτάτσι να μη δείξεις το πουτσίνο σου. Και γέννησε κουτόψινες. Και πήρε του τέσσε και ελεύθηκα όλοι. Και το μουνί μου έγινε μικρή τεράζα. Καδιά να πω τι. Πάμε ναι τότε. Πάμε. Τι σου δείξω. Τι. Τις μπάρες που έχω. Τι μπάρ. Έχω κάτι μπάρες. Ας το διά. Χα. Παναγία. Χα. Μην πιστεύω. Χα. Μην. Γιατί. Μην το κάνεις αυτό. Γιατί. Μην το κάνεις αυτό. Ζάνεις ομορφιά με. Όχι. Η σκορδαλιά που έφαγες μαλάκα. Τι σκόρδο έφαγες ρε πόστε. Τι σκόρδο έφαγες. Λίγο ρε τα σούλια και τα κουνούπια. Τα κουνούπια ρε σκοτώνεις όλο τον άθλιο. Και να μου πεις ρε τα σούλα μου σε θέλω κουλασμένο. Και με θέλεις. Κουλασμένα σε θέλω κουλασμένο. Δηλαδή θέλεις κολό. Για να το ψάξω το θέμα,
να σου πάνε, ρε σε, δεν έχεις τίποτα. Άφησες εσύ. Μα είναι δυνατόν. Ναι, αλλά σε φτιάχνω. Με φτιάχνεις. Ναι, και έτσι είπα. Αχ, κάτι έπιασα. Αχ, νιώθω. Ξέρεις τι νιώθω. Τι. Ε. Τι. Πες το να δεις. Το πουλάκι. Ε. Το πουλάκι το αηδόνι. Το αηδόνι, βρε μαλάκα, την κακαράξα νιώθω. Αχ, να ξέρεις τι νιώθω. Τι. Ε. Αϊ. Αηδονίζομαι μαζί σου. Αηδονίζομαι. Έλα. Ωπα. Λουσίδα σκούλα, αμία κατάς. Με ξυνήχιασες μαλάκα, κίτσο μη πατάς. Έλα. Στη καρδιά μου βάζω μπάλες. Δε σου κάνω άλλες χάρες. Με το πάνω σου να πέσω. Σκάσε κίτσο, μη σε χέσω. Είσαι μια τρία κουμάρα. Φέρε κίτσο μου την πάρα. Μα μη στρούκα το πατάκι. Κοίτα κίτσο μου κολαράκι. Ένα κίτσο. Ωραία, 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 ευχαριστώ για τα 5 ευρώ που καπότε μου δώσε ο Φούστης. Μαλάκα. Είναι και φωσφορούχα. Πού είσαι, γιατί δεν την κάνεις φακό να ψάχνεις τα αρχίδια σου, ρε μαλάκα. Αν τη μαλάκα είναι δυνατό. Τέλος πάντων. Α, σου καλό πια. Έμα πια. Και θυμάμαι και που στείλανε αυτές τις ροξίδες της Γριές να τραγουδήσουν στη Μονοβίζιο. Μα είναι δυνατόν, έπρεπε εγώ να πάω. Εγώ να πάω να τραγουδήσω, γιατί έχω φωνή, βρε. Έχω φωνάρα και θα τους έλεγα το πιο ευχάριστο. Το πιο ευχάριστο τραγούδι. Στον άλλον κόσμο που θα Αυτό διάλογο θα μου σε τι βαρέσει. Εσύ είσαι η τρελόγρια που βρίζει τους πολιτικούς. Δεν το πιστεύω. Βρήκαν οι φώκες στη στεριά. Τι λες μωρί ξεκόλιαρο χούφτε. Τι λες μωρί πουτάνο χούφτε. Μάθε! Μάθε! Καλύτερα μιας χώρας! Ελεύθερη ζωή! Παρά 40 χρόνια!